Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερες αποκαλύψεις για εκτεταμένες πρακτικές διαφθοράς τα προηγούμενα 25 χρόνια τουλάχιστον βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μετά τη δικογραφία που αφορά τις παράνομες πρακτικές της Νοβάρτης, ήρθε η προημερών κατάθεση του πρώην υπεύθυνου οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κ. Αυγερινού, σύμφωνα με την οποία το 1 εκατομμύριο μάρκα που η Siemens είχε παραδώσει στον κ. Τσουκάτο κατέληξαν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Ενώ χθες οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές, προφανώς συμμετέχοντας σε μια νέα σκευωρία που οργάνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διαβίβασαν στοιχεία στις αντίστοιχες ελληνικές, σύμφωνα με τα οποία κρατικοί αξιωματούχοι δωροδοκούνταν από τη γερμανική εταιρεία Deutsche Bahn για να αναθέτουν έργα του μετρό σε συγκεκριμένη κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία Thales. Από τα στοιχεία εξάλλου προκύπτει ότι για κάθε δημόσιο έργο, την περίοδο από το 2003 έως το 2007, υπήρχε και συγκεκριμένη κοστολόγηση της μίζας στο 7% της αξίας του έργου, που κατευθύνονταν στα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν και παλαιότερη κατάθεση του Προέδρου της εταιρείας Thales, κ. Μισελ Ζωσεράν, στις γαλλικές αρχές, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η εταιρεία του δωροδοκούσε κατ' εξακολούθηση Έλληνες αξιωματούχους, με το ποσοστό της μίζας να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 10% επί της αξίας του έργου. Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο κ. Ζωσεράν ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του έχασε το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων επειδή η ανταγωνίστρια εταιρεία χρημάτισε υψηλότερα ιστάμενους Έλληνες πολιτικούς. Το πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι οι ανεξέλεγκτες πρακτικές διαφθοράς που αναπτύχθηκαν στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό και προετοίμασαν το έδαφος για τη μεγάλη κρίση του 2009-2010. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αντί να επιχειρούν επομένως με κωμικά επιχειρήματα να δημιουργήσουν επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς, τέτοια είναι εξάλλου η πρόταση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης εναντίον των τριών υπουργών της σημερινής κυβέρνησης που κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, καλό θα ήταν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη σεμνότητα και αναγνωρίσουν τις απαράγραπτες και τεράστιες ευθύνες τους, καθώς ήταν οι δικές τους αθλειότητες που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής και στη μνημονιακή περιπέτεια. Πάει λοιπόν πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τη Siemens, τη Νοβάρτη, των εξοπλιστικών, των υπερκοστολογημένων δημόσιων έργων και των θαλασσοδανείων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που είχαν κάνει κανόνα την πρακτική της βαλίτσας να κάνουν μαθήματα ηθικής στη σημερινή κυβέρνηση. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και η κυρία Γεννηματά, οφείλουν σήμερα κιόλας, αντί να κουνάνε το δάχτυλο παριστάνοντας θυθικά άμεμπτους, να αναλάβουν την ευθύνη τους και με ταπεινότητα να ζητήσουν τουλάχιστον μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Από τη δική μας μεριά, επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι αναγνωρίζοντας τη δίκαιη απέτηση του ελληνικού λαού, θα κάνουμε τις θεσμικά επιβεβλημένες κινήσεις με σεβασμό στον νόμο και το Σύνταγμα, ώστε να αναδειχθούν οι πραγματικοί υπέτη και να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης με την έγκριση της έκθεσης συμμόρφωσης από το Euro Working Group. Οι διαδικασίες για την εκταμείευση της δόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαρτίου, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης, χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων των ελληνικών αρχών με τους θεσμούς, που αφορούσε κυρίως οργανωτικά ζητήματα εν ώψη της τέταρτης αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, συμφωνήθηκε να ακολουθήσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα με ορόσημο της συνεδρίας του Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές, θέλω να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Αποστολάκης, είχε χθες ήδη τηλεφωνική επικοινωνία σε καλό κλίμα με τον Τούρκο ομόλογό του, κ. Άκαρ. Οι νομικές τυπικές διαδικασίες στην Τουρκία θα κινηθούν άμεσα και αναμένουμε τη σύντομη επιστροφή των δύο Ελλήνων στη χώρα μας. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε Εκπρόσωπο, όταν λέτε ότι θα προχωρήσετε στις θεσμικά επιβεβλημένες κινήσεις για αυτή την υπόθεση, θα περιμένετε να δείτε την εξέλιξη στη δικαιοσύνη ή θα προχωρήσετε σε προανακριτική στη Βουλή, σε προκαταρκτική στη Βουλή? Εφόσον διαβιβαστεί συγκεκριμένη δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα κάνουμε τις θεσμικά επιβεβλημένες κινήσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, το ποια είναι αυτή κάθε φορά εξαρτάται από τα συγκεκριμένα περιστατικά της κάθε υπόθεσης, από το χρόνο τέλεσης πιθανών αδικημάτων κλπ. Επομένως, δεν μπορώ να απαντήσω με συγκεκριμένο τρόπο σε μια τόσο γενική ερώτηση. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα.
Κύριε εκπρόσωπε, θα υπάρξει δηλαδή δίκη των δύο στρατιωτικών στην Τουρκία και επίσης υπάρχει κάποιος φόβος, κάποια ανησυχία με τυχόν η Τουρκία από την πλευρά της εκμεταλλευτεί κάπως διαφορετικά το θέμα αυτό? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ενημέρωση την οποία έχουμε, το χθεσινό περιστατικό προέκυψε από ένα λάθος. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων στην περιοχή, οι δύο Έλληνες αξιωματικοί βγήκαν από το δρομολόγιο τους και βρέθηκαν, επαναλαμβάνω, από λάθος σε τουρκικό έδαφος. Ακολούθησε η σύλληψή τους από τις τουρκικές αρχές και από εκεί και πέρα οι νομικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται, είναι απολύτως τυπικό το όλο θέμα, αφορούν μία δίκη για παράνομη είσοδο στη χώρα, η οποία θα ολοκληρωθεί και αναμένουμε άμεσα την επιστροφή των δύο Ελλήνων αξιωματικών στη χώρα μας. Παρακαλώ, κύριε. Βεβαίως, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε. Τώρα, με συγχωρείτε, κυρία Τσικρίκα, ναι. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, επειδή έχω ακούσει διάφορα σενάρια τα οποία διακινούνται από το πρωί σε σχέση με πιθανές διαπραγματεύσεις που μπορεί να μπει η ελληνική κυβέρνηση με την τουρκική κυβέρνηση για πιθανές ανταλλαγές. Πρόκειται για κατασκοπευτικά συνωμοσιολογικά σενάρια τα οποία δεν είναι άξια σχολιασμού. Παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός. Είχαμε τις προάλλες επίθεση κουκουλοφόρων στην Ερμού που τα έσπασαν όλα, στην Πατσίων τώρα. Ο κύριος Τόσκας είπε πολύ σκληρές κουβέντες. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για αυτό το φαινόμενο? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το φαινόμενο της μητροπολιτικής βίας δεν είναι καινούριο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει απασχολήσει και άλλες φορές τη δημόσια συζήτηση και την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και τις ελληνικές αρχές. Από τη δική μας πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε και με σύνεση και με ψυχραιμία, αλλά και με αποφασιστικότητα να εγγυηθούμε την ασφάλεια τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ο κύριος Τόσκας έχει ενημερώσει και τον Πρωθυπουργό ότι υπάρχουν ειδικά μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν ληφθεί έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Αθήνα και εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση αυτών των επιθέσεων. Παρακαλώ. Ο κύριος Τόσκας απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες στον Πρωθυπουργό. Απολύτως. Επειδή υπάρχει ένα αίτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι από λίγο έβγαλε και η κυρία Φόφη γεννηματά μια ανακοίνωση που επανήλθε για μια ακόμη φορά στο θέμα και ζητάει την παρέτησή του. Κοιτάξτε, ο κύριος Τόσκας είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι έχει καταντήσει πλέον αστείο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάθε λίγο και λιγάκι να ζητούν τις παραιτήσεις διαφόρων υπουργών. Έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Τόσκα, έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Καμένου, έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Παπά, έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Γαβρόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, κάθε τρεις μέρες επανέρχονται και με το αίτημα μιας νέας παραίτησης. Αν έχουν πρόβλημα με τον κύριο Τόσκα ή με οποιονδήποτε άλλο υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, υπάρχει πάντοτε η διαδικασία στη Βουλή, μπορούν να καταθέσουν πρόταση μορφής και από εκεί και πέρα να αποφασίσει το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί αν και κατά πόσο έχει την εμπιστοσύνη ο κάθε υπουργός ή και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης, είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι ο κύριος Τόσκας σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το Υπουργείο του έχει δείξει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και αυτό φαίνεται και από τις αρκετές επιτυχίες τις οποίες έχει σημειώσει η Ελλάδα στο μεγάλο ζήτημα που είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Παρακαλώ. Το ότι κάποιες ομάδες βγαίνουν από πανεπιστήμια και προκαλούν επεισόδια και επιστρέφουν και το θέτει και συνέχεια. Εντάξει, η αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Σας κάνει μήπως να σκέφτεστε πανεξέταση του καθεστώτος του ασύλου? Το καθεστώς του ασύλου υπάρχει για να προστατεύει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και να προστατεύει την ελεύθερη διάδοση των ιδεών. Από εκεί και πέρα το υπάρχον πλαίσιο για την εγγύηση της ασφάλειας στο εσωτερικό του πανεπιστημίου είναι απολύτως επαρκές. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο αρκετά χρόνια. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται με αλλαγή του πλαισίου του ασύλου. Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται με αποφασιστική στάση και από τη μεριά της αστυνομίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε πριν στα γνωστά σκάνδαλα στα οποία αναφερθήκατε. Είχαμε χθες και μια άλλη εξέλιξη. Είχαμε την έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της άδειας που ζήτησε ο Νοβάρτης για να αποστείλει στοιχεία στο FBI και στην Αμερικανική έρευνα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα επικροτούσατε εσείς ως κυβέρνηση, με δεδομένο ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και η Επιτροπή στη Βουλή, τα μέλη της Επιτροπής, η πλειοψηφία της Επιτροπής, να ζητήσει από την εταιρεία τα ίδια στοιχεία να έρθουν και στην Επιτροπή. Ακούστε, κύριε
Χατζηνικόλα, η δουλειά της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία ξέρετε ότι είναι μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες, δεν μπορεί να καθορίζεται από αποφάσεις, παρεμβάσεις ή άλλου τύπου επιρροή την οποία ασκεί η ελληνική κυβέρνηση. Η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης θα εξετάσει τη δικογραφία που έχει μπροστά της και από εκεί και πέρα, στη βάση των ερωτημάτων τα οποία θα τεθούν και θα πρέπει να απαντηθούν, νομικών και πραγματικών ερωτημάτων εννοώ, θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Και αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο ερώτημα, ήθελα να σας κάνω. Σας προβληματίζει καθόλου ως κυβέρνηση ότι αυτή η ατζέντα νόμου και τάξης που φαίνεται να επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο διάλογο έχει μία μονομέρεια μόνο από την πλευρά των εντοξιαστών, ενώ την ίδια ώρα αντίστοιχα φαινόμενα βίας από την ακροδεξιά και από τη Χρυσή Αυγή μένουν σχεδόν εκτός δημόσιου διαλόγου? Δεν προσπαθεί να επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία αυτή την ατζέντα, δεν την έχει ξεχάσει ποτέ. Πάντοτε η αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, λειτουργεί με έναν τρόπο, ο οποίος, με μια πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από 3 βασικούς άξονες. Ακροδεξιά ρητορική σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, σκληρή ρητορική αστυνομικού κράτους σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και ένας ακραίος οικονομικός φιλελευθερισμός, ο οποίος σκοπεύει στη συντριβή της εργασίας, πράγμα το οποίο υποτίθεται σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πει ότι διαφωνούμε και στις 3 αυτές πτυχές της πολιτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχουμε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Σύνεση και ψυχραιμία στα εθνικά θέματα, προσπάθεια καταλλαγής και επαγγελματισμός σε ό,τι αφορά την εγγύηση της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας και από εκεί και πέρα προσπάθεια για την άμβληση των κοινωνικών συνεπειών μιας σκληρά φιλελεύθερης πολιτικής η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά και ως ιδεολογική κατεύθυνση στο εσωτερικό των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, αλλά πολλές φορές και των ίδιων των θεσμών. Επομένως, και στα 3 αυτά ζητήματα υπάρχει μια χαόδης διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές καταστάσεις και χαράζουμε την πολιτική μας γραμμή. Παρακαλώ. Πρόσωπε, η αντιπολίτευση και τώρα τελευταία σας κατηγορεί για χιλιάδες προσλήψεις και διορισμούς στο δημόσιο, σε φορείς. Είχαμε την περίπτωση του διορισμού του στενού συνεργάτη του κυρίου Πολάκη στο νοσοκομείο Θήρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτό. Ο κύριος Πολάκης επέλεξε ένα στέλεχος το οποίο απολάβει τη εμπιστοσύνη του, ο οποίος προηγουμένως είχε μια μικρή επιχείρηση. Εδώ, να σας πω την αλήθεια, είχαμε μέχρι και πρωθυπουργό στη χώρα, ο οποίος διαφήμιζε το γεγονός ότι είχε ανοίξει πιτσαρία. Δεν ξέρω αν πείραξε τόσο πολύ την αξιωματική αντιπολίτευση το γεγονός ότι ένας μικρός επιχειρηματίας βρίσκεται υποδιοικητής ενός νοσοκομείου. Παρακαλώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα με τους Έλληνες αξιωματικούς. Υποτίθεται ότι στο παρελθόν τέτοιου είδους περιστατικά αντιμετωπίζονταν χωρίς να ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία που μας είπατε πριν από λίγο, παράνομη είσοδο στη χώρα, να δικάζονται. Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον να έχουν δικαστεί Έλληνες αξιωματικοί που μπορούν να κάνουν τον προσανατολισμό τους. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που, τη στιγμή που οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε σύλληψη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει ο τουρκικός νόμος. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση αυτό το οποίο οφείλει να εγγυηθεί είναι την επιστροφή των 2 Ελλήνων αξιωματικών με ασφάλεια στη χώρα μας. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά, με συγχωρείτε γιατί. Στο ίδιο θέμα με τον κύριο Κατσίγιανη. Πότε έγινε αυτό το περιστατικό, χθες? Χθες. Έχουμε ώρα, πρωί, μεσημέρι, τι ακριβώς? Εντάξει, τώρα περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να πάρετε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παρακαλώ, κύριε Κουτσάνη. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες συνεχείς δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ, ο οποίος λέει και όλα, βάζει κόκκινες γραμμές, λέει ότι δεν θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι για να μπορέσει να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της ονομασίας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πρέπει και οι δύο πλευρές να δείξουν καλή θέληση και να λειτουργήσουμε με όρους συνεννόησης και αξιοπιστίας. Από τη μεριά της, η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις με τις οποίες προσέρχεται στη συγκεκριμένη συζήτηση. Χρειαζόμαστε μια σύνθετη ονομασία η οποία θα είναι για όλες τις χρήσεις και θα ισχύει εναντί όλων. Νομίζω ότι αυτό, ότι στη βάση αυτού του πλαισίου, εντός αυτού του πλαισίου, μπορεί να βρεθεί αυτή η αξιόπιστη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση για την οποία όλοι δουλεύουμε. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Θέλω να ρωτήσω ότι και ο κύριος Βίζερ, ο πρώην του Euro Working Group, έθεσε χθες το ζήτημα της προληπτικής γραμμής, αλλά είναι πρώην. Εδώ έχουμε όμως τον νυν τραπεζίτη της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρο, ο οποίος συχνά πυκνά και προσφάτως, πριν από 48 ώρες, το έθεσε ξανά.
δημιουργεί αυτή η στάση του κ. Στουρνάρα πρόβλημα στους σχεδιασμούς και γενικότερα στις κινήσεις της κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος, επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Βίζερ, έχω την αίσθηση ότι τοποθετείται πλέον περισσότερο ως πολιτικός και λιγότερο ως τεχνοκράτης. Νομίζω ότι έχει και μια ιδιοτέλεια ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει τα πολιτικά και οικονομικά του επιχειρήματα. Ακούσαμε ότι η διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον κύριο Βίζερ, της περίοδου του 2015 κόστισε κάτι παραπάνω από ένα ελληνικό ΑΕΠ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε αυτό το νούμερο, να μιλήσουμε για 2, 3, 4, 5, 7 ΑΕΠ πιθανόν. Τζάμπα είναι ούτως ή άλλως ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τοποθετήσεις για την προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Η γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα τον Αύγουστο του 2018 να επανακάμψει αυτοδύναμα στις αγορές χωρίς την χρήση μιας πιστοληπτικής γραμμής, η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί ένα εργαλείο έτσι ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες κρίσεις στο μέλλον και όχι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή είναι η λογική του εργαλείου της πιστοληπτικής γραμμής που υπάρχει στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και νομίζω ότι αυτή ακριβώς η λογική της πιστοληπτικής γραμμής εξηγεί και για ποιον λόγο ακριβώς δεν χρειάζεται μια πιστοληπτική γραμμή για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς Μνημονιακής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ανεξαρτήτως των σκοπιμοτήτων των τοποθετήσεων του Βίζερ, έχει η κυβέρνηση κάνει κάποια εκτίμηση για το πρώτο εξάμεινο του 2015, αν υπήρξε όντως ζημιά στην ελληνική οικονομία και αν υπάρχει κάποιο ποσό στο οποίο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τη ζημιά που προέκυψε στην ελληνική οικονομία? Ακούστε να δείτε, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του 2015, είναι προφανές ότι υπήρξε μια πολιτική χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, υπήρξε μια μικρή ύφεση, υπολογιζόταν στο 7% κατά τη διάρκεια του 2015. Τελικά καταλήξαμε σε μία ύφεση της τάξης του μείον 0,2%. Με αυτή την έννοια το θέμα είναι με ποιον αριθμό θα κάνουμε ακριβώς τη σύγκριση. Με τις προβλέψεις του μείον 7%, με τις προβλέψεις που έκαναν κάποιοι θεσμοί σε σχέση με την ανάπτυξη για το 2015 που υπολόγιζαν 1,5-2% ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί μια αυθαίρετη κατασκευή η οποία πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται ακριβώς με όρους πολιτικής σκοπιμότητας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δανειοδότησης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ που αποτελούν και το δάνειο του επίσημου τομέα, το οποίο δεν πρόκειται να εκταμιευθεί και ολόκληρο, το οποίο συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων και μάλιστα με καλύτερους όρους επιτοκίων. Με αυτή την έννοια, εκτιμώ ότι η όλη συζήτηση είναι πολύ προτιμότερο να μείνει στο πολιτικό σκέλος, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη το 2015, για ποιο λόγο μια σειρά από ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες και θεσμούς ακολούθησαν την πολιτική την οποία ακολούθησαν και λιγότερο στην οικονομική ζημία, καθώς κάθε τέτοιο επιχείρημα δεν μπορεί παρά να είναι αυθαίρετο. Ορίστε, κύριε Κατσιγιάννη, παρακαλώ. Επειδή το θέμα της εβδομάδας ήταν και ο ανασχηματισμός και τα όσα προέκυψαν γύρω από την περίφημη τροπολογία, σας άκουγα την Δευτέρα ή την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στον Α, που είπατε ότι για αυτή τη διάταξη, τέλος πάντων, που έδινε προνόμια αντίστοιχα στους εξοικονομικούς υπουργούς, ο Πρωθυπουργός, όπως και εσείς, άλλωστε δεν ήσασταν εκείνη την περίοδο σε κάποιο πόστο κυβερνητικό, είχατε άγνοια. Εκείνη την περίοδο η υπουργός που την πλήρωσε, δηλαδή η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, ήταν βουλευτής επικρατείας. Συνεπώς κάποιοι άλλοι ήταν αυτοί που έκαναν τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο Πρωθυπουργός που έχει ζητήσει να αποσυρθεί και δεν ξέρουμε πότε θα αποσυρθεί αυτή η... Θα αποσυρθεί άμεσα. Θα καταργηθεί άμεσα. Αναζήτησε ευθύνες για το ποιοι ήταν αυτοί που σχεδίασαν, εμπνεύστηκαν ή οτιδήποτε άλλο, έστω και για τυπικούς λόγους? Ναι, βεβαίως. Έχει γίνει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Ο αρμόδιος υπουργός και ο κύριος Μάρδας, ο τότε αρμόδιος υπουργός, έχει βγάλει μία δήλωση σύμφωνα με την οποία και ο ίδιος ομολογεί ότι στην πράξη αποδείχθηκε πως αποτέλεσε μια λανθασμένη επιλογή. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα περαιτέρω ζήτημα σε σχέση με αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Α, κύριε Ραπανάκη, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την δήλωση που έκανε χθες ο κ. Μητσοτάκης, στην συνέντευξη που έδωσε στους Δελφούς, σχετικά με το χρέος.
Και προσπαθώ να καταλάβω, λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι χρειάζεται μεν δημοσιονομικός χώρος, αλλά μετέφερε και ένα φόβο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν δοθεί αυτό ο δημοσιονομικός χώρος, θα χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση του δημόσιου τομέα. Και την ίδια στιγμή δήλωσε ο κ. Σεντένο χθες, κάνει και μια αναφορά στο ότι ξεκινάει η κουβέντα για τα πιθανά νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Τελικά, ποια είναι η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό, πώς το εκτιμάτε εσείς? Κοιτάξτε, τώρα αυτό νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθεί το ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία, όχι σε μένα. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια σχετική σύγχυση και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και στο οικονομικό της επιτελείου σε σχέση με το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται δημοσιονομικός χώρος. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε συμφωνήσει πρωτογενή πλεονάσματα με μέσο όρο 4% μέχρι το 2031. Σήμερα εμφανίζεται ως υπέρμαχος της μείωσης των πρωτογενών πλεονάσματων. Την ίδια στιγμή όμως λέει ότι αν μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα και δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, διότι θα αυξήσουμε το δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία γίνεται περί διαγραμμάτων. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική πρόταση η οποία να χαρακτηρίζεται από τεχνική αρτιότητα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνει δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μάντρα του παγκόσμιου φιλελευθερισμού. Συντριβή της εργασίας, μείωση της φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κατάργηση της φορολογίας στα μερίσματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν επενδυτικές ευκαιρίες για να αυξηθεί η πίτα και από εκεί και πέρα αυτό να διαχυθεί και στην υπόλοιπη κοινωνία. Πρόκειται για μια πολιτική και οικονομική αντίληψη, η οποία έχει αποδειχθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν, όπου και αν έχει χρησιμοποιηθεί, όπου και αν έχει υλοποιηθεί, ότι έχει οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Είναι δηλαδή και μια κοινωνικά επιζήμια, αλλά και μια οικονομικά μη αποτελεσματική πολιτική γραμμή αυτή. Από τη δική μας μεριά, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης. Ξέρετε ότι η συζήτηση για το στρατηγικό πλαίσιο, για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης θα αποτελέσει και τον πυρήνα των συζητήσεων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τέταρτης αξιολόγησης, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε, να οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα που δεν θα βασίζεται στην μείωση μισθών, δεν θα βασίζεται στην κατάργηση εργατικών κεκτημένων, αλλά αντιθέτως και θα ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και θα δίνει τη δυνατότητα για την κατεύθυνση της παραγωγής σε υπηρεσίες και αγαθά υψηλής ποιότητας. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει να ανακτήσει η Ελλάδα τη θέση της στον διεθνή καταμερισμό και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό κοινωνικά δίκαιο αλλά και οικονομικά αποτελεσματικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.